χωρίς συγκεκριμένες ειδήσεις, αλλά με γενικεύσεις, η συνάντηση του Δημάρχου Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Παρά το γεγονός ότι συζητήθηκαν μεγάλα θέματα που σχετίζονται με τη λίμνη, τις αστικές αναπλάσεις, το αεροδρόμιο και τον επικείμενο τοπικό χωρικό σχεδιασμό, αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εν τέλει δεν προέκυψε κάτι συγκεκριμένο. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα ήταν αυτό που αφορά το στρατόπεδο Βελισσαρίου. Ο κ. Κοντογιώργης έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό project, παρομοιάζοντα μάλιστα το project αυτό με αυτό του ελληνικού. Πρόσθεσε δε ότι με συνεργασία και κοινές αποφάσεις θα προχωρήσει όπως πρέπει, χωρίς όμως να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια ενδιαφέρουσα κατάληξη της συζήτησης και ανέφερε ότι έγινε η αρχή για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλαια, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο Βουλευτής Ετωλοκαρνανίας Θανάσης Παπαθανάσης και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας Σεραφείμ Λιάπης. Να καλωσορίσω στα Γιάννα το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτεται την πόλη με επικεφαλής τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργη. Είχαμε μία συνάντηση στο γραφείο μου και πραγματικά χαίρομαι για αυτή την επίσκεψη στο Δημαρχείο. Κατάληξη, κατά τη γνώμη μου, ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα κατάληξη. Εγώ είμαι προετοιμασμένος και έδωσα στον Υπουργό μία σειρά θεμάτων τα οποία αξιολογήσαμε και προτεραιοποιήσαμε. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει ότι πραγματικά υπήρχε και το κατάλληλο ενδιαφέρον από τον Υπουργό και επί της ουσίας συμφωνήσαμε να κινηθούμε στην αντιμετώπιση τους με την ίδια λογική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι λύσεις δεν δίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει σοβαρή δουλειά στο πεδίο, αλλά είναι δεδομένο ότι συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε μια στενή συνεργασία από εδώ και πέρα. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο της πόλης, τον Δήμαρχο των Ιωαννίνων και για την υποδοχή και για τη φιλοξενία. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ όλο το κυβερνητικό κλιμάκιο και από τους δύο βουλευτές μας, τον κύριο Παπαθανάση και βεβαίως εδώ πέρα την τοπική βουλευτή, την κυρία Κεφάλα, αλλά βέβαια και από το Θήμιο τον Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος σήμερα, βρισκόμαστε επ' ευκαιρία των ευρωεκλογών. Προφανώς και συζητάμε τα ευρύτερα ζητήματα, όμως. Συζητήσαμε αρκετά και τα ζητήματα που αφορούν την πόλη. Μια πόλη κόσμημα με αρκετές δυνατότητες αναπτυξιακές, αλλά κυρίως δυνατότητες, θα έλεγα, που αφορούν την ποιότητα ζωής των πολιτών αυτής της πόλης. Και νομίζω ότι υπάρχει μια συναντήληψη σε αρκετά τα θέματα. Σε αρκετά θέματα συζητήσαμε για τις προτεραιότητες, τα επόμενα βήματα, τα χρηματοδοτικά πιθανώς εργαλεία που μπορεί να υπάρχουν για όσα θέματα προχωρήσουν. Νομίζω θα δουλέψουν ομάδες για τα θέματα αυτά που θα παρτίζονται προφανώς από την τοπική κοινωνία, από το Δήμαρχο, την Περιφέρεια που χρειαστεί βέβαια και βέβαια από την κεντρική κυβέρνηση. Και είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι σε έναν πολύ κοντινό ορίζοντα θα δούμε αρκετά βήματα για τα θέματα που απασχολούν την πόλη. Κάτι πιο συγκεκριμένο μπορείτε να μας δώσετε? Νομίζω θα σας πει και ο Δήμαρχος ότι κάναμε μια συζήτηση που αφορούν και τα θέματα ανάπλασης της πόλης, τα θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής της πόλης, τα θέματα τα οποία είναι γνωστά ότι απασχολούν. Κάναμε μια καλή αρχική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι η σημασία έχουν τα έργα και λιγότερα τα λόγια, και νομίζω το επόμενο διάστημα θα δούμε και αυτές τις ομάδες που είπατε θα δουλέψουν μαζί στο πλαίσιο αυτών των προτεραιοτήτων, τα αποτελέσματα που θα έχουν για την περιοχή. Για το στρατόπεδο Βελισσαρίου που είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα μια συνάντηση στην Αθήνα και σήμερα τη συνέχεια, έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο? Κάναμε μια συζήτηση, αντιλαμβάνεστε, θα τα πει και ο Δήμαρχος, εκεί πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό project. Είναι ουσιαστικά το ελληνικό, να το πούμε έτσι, της περιοχής. Είναι αντίστοιχο αναλογικά. Επομένως, υπάρχει μια συναντήληψη στα ζητήματα αυτά. Θα υπάρξει μια ομάδα και με τη συμμετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά βέβαια και όλων των παραγόντων, ώστε να προχωρήσουμε σε αυτά που πρέπει.